Γι' αυτό, δηλαδή δεν σ' αρέσει που... Εμένα δεν με απασχολεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Περίμενε, εγώ σε θυμάμαι να δίνεις συνέντευξη σε περιοδικό που είχε βγάλει, ας πούμε, ένα πολύ... Πώς να το πω... Ένα πολύ άσχημο εξώφυλλο με τίτλους, βαρύγδουπους και όλα αυτά. Ναι, ρεπορτάζ για σένα. Να σου πω, ναι. Θα σου πω πολύ ειλικρινά. Ναι. Όταν βγήκε εκείνο το περιοδικό. Ένα πολύ αξιόλογο τότε, περιοδικό. Ναι, που κάνουν φοβερές δουλειές. Ναι. Μα και γι' αυτό είχα. Και που εγώ το αγαπώ. Γι' αυτό είχα πέσει από τα σύννεφα τότε. Ναι. Δηλαδή ήταν τεράστιος ο τίτλος, αυτά. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Γιατί του έστησε το εξώφυλλο και για να. Όχι, καμία σχέση. Πρέπει να σου πω ότι με πήραν τηλέφωνο τότε. Ναι. Και δεν χρειάζεται να πω ούτε περιοδικό ούτε οτιδήποτε. Ναι, αλλά κάνουν αξιόλογη δουλειά. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι φοβεροί σε αυτό που κάνουν. Είναι από τα καλύτερα περιοδικά. Αλλά τότε πραγματικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού μου ήρθε. Το διάβαζα και δεν το πίστευα. Mm. Και δεν έκανα απολύτως τίποτα. Όταν στεναχωρεθήκες. Είδα... Φυσικά στεναχωρέθηκα. Ωραία, τώρα που θα... Σοκαρίστηκα. Τώρα πέρα που... από το στεναχωρέθηκα, όταν το διάβαζα έτρεμα, γιατί ήταν τόσο σοκαριστικό για μένα και αυτό που έγινε και αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα, αλλά ειλικρινά, Τάσο μου, δεν κράτησα καμία κακία ποτέ σε αυτόν τον άνθρωπο που έκανε το δημοσίευμα και μια χαρά είναι οι σχέσεις μας και όλα αυτά. Εκ των υστέρων, δεν είπες, μα τι χαζί που ήμουν που έκατσα και στενοχωρέθηκα και χάλασα μία-δύο μέρες. Τώρα που το συζητάμε, δεν λες τη βλακία τελικά. Όχι, ήταν πολύ μεγάλο πράγμα αυτό το οποίο είχε. Αλλά δεν είχε κάποιο. Ναι, αλλά δεν είναι και το πιο απλό πράγμα να διαβάζεις τίτλους, πράγματα. Να ξέρεις εσύ ότι καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. Ναι. Γιατί δεν μιλάμε ότι έγραψαν κάτι. Ελαφρύ ρε παιδί μου, αλλά ειλικρινά σου μιλώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε και με το συγκεκριμένο περιοδικό, ούτε και με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Αντίθετα, οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές. Εγώ έχω θέμα με το... Όχι να πούν κάτι σε κάποιον και να το γράψει, έχω θέμα με το επί τούτου. Δηλαδή να ξέρεις ότι κάνεις επίτηδες κακό σε έναν άνθρωπο και να το κάνεις και να το απολαμβάνεις. Με αυτόν το πράγμα... Ναι, έχω θέμα με ποια έννοια. Όχι ότι θα πάω σπίτι μου και θα κοιμηθώ το βράδυ. Βάζεις πια κάποιους ανθρώπους σε μια κατηγορία. Δηλαδή, όταν ο άλλος απολαμβάνει αυτό το πράγμα που κάνει, κάτι σημαίνει για αυτόν, έτσι δεν είναι. Με αυτήν την έννοια. Όπως και το ότι κάποιος έχει διάρκεια στον χώρο αυτό, επίσης κάτι σημαίνει. Οπότε σου λέω. Ναι, δεν είναι κάτι που με απασχολεί, ναι. Γιατί έχω ακούσει τα χίλια δυο. Ναι. Από ερωτικά σκάνδαλα, από τα πάντα. Πραγματικά είναι πια εκπαίδευση ΟΗΚ αυτό, ναι, το οποίο συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να πω ότι είναι και εντάξει. Πια βάζεις κάποια όρια και βάζεις κάποιους ανθρώπους και λες αυτός το απολαμβάνει που το κάνει, αυτός μπορεί να το έκανε κατά λάθος, μπορεί να του έδωσα μία λαθασμένη πληροφορία και τα ξεχωρίζεις τα πράγματα. Θα προτιμούσες να ήσουν τραπεζικός και να μην, καμία σχέση, να μην έγραφε κανένας για σένα. Όχι, δεν θα άλλαζε αυτό που κάνω. Οπότε... για κανέναν και για τίποτα. Αυτό ήθελα να κάνω και είμαι τόσο ευγνώμων που το κάνω, που έρχομαι κάθε μέρα εδώ, γιατί πίστεψε με στο γραφείο, αν με δεις, είμαι καμία σχέση όπως είμαι στον αέρα, με ποια έννοια. Είμαι τόσο λιώμα στην κούραση το τελευταίο διάστημα, που δεν ξέρω τι γίνεται. Ως διαμαγείας με το που βγαίνουμε στον αέρα, είναι η ενέργειά μου, είναι το οξυγόνο μου αυτό. Ελπίζω να περνάτε ωραία στο απόψινό μας τέτα τέτ με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Σήμερα ρώτησες. Θέλω να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο τώρα.